Τσαλάνογλου και τον Ζολότα, τους δύο βοηθούς του. Μπαίνουν λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, πάρα πολύ ωραίο το πλάνο, για να αναμετρηθούν οι αιώνοι για 97η φορά στην ιστορία της πρώτης εθνικής και της Super League. Πάρα πολύ καλό δείγμα και αυτό στο ξεκίνημα του ντέρμπι. Θα λέγαμε ότι κάποιες φορές όταν έχουμε ενός λεπτού σιγή σε όλα τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος ακούμε φωνές, δεν ακούσαμε τίποτα και έτσι θα έπρεπε να γίνει. Πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα. Τον Καλέτη για τον Κοβάσεβη στην περιοχή, αυτός με τον Ανακαρίρε στο 1-1. Η παλιά ο Τζιόλης δεν αφήνει να περάσει, ο Ανακαρίρε προσπαθεί το σουτ στην κίνηση, out ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Με τον Καλέτη στην κίνηση στο 19. Κοβάσεβιτς. Το Ρωσίδης για τον Λουαλούα. Ανακαρίνε τελευταίος, κάνει λάθος. Δίνει την ευκαιρία στον Λουαλούα να περάσει τον Μάλαντς. Γεννή αιστεία του Παναθηναϊκού, δοκάρι. Καταπληκτική ευκαιρία που δεν έχει τελειώσει. Ο Λουαλούα έχει ακόμα την μπάλα στα σπόδια του Ανακαρίνε. Στο 22, καταπληκτική ευκαιρία του Ολυμπιακού να ανοίξει το σκορ από το λάθος του Ανακαρίνε. Ο Λεμονής όρθιος βέβαια. Φεύγει εδώ ο Λουαλούα, αφού δεν γύρισε όπως θα έπρεπε ο Ανακαρίνε. Αποφεύγει τον Μάλαντς και προκαλεί αιστεία, αλλά πολύ πλάγια, ήταν δύσκολο στο δοκάρι. Ο Μάτος παίρνει φορά, έχει δυνατό σου, το επιχειρεί Νικοπολίδης, πέφτει και σώζει τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός απαντά με την φάση αυτή, αποστημένη προσπάθεια στο 38. Το φάουλ το προηγούμενο με το δυνατό σου από την απόσταση του Μάτος. Ψάχνει την παλιά, περνάει η κεφαλιά του Παπαδόπουλου που ήταν μόνο στην ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή. Αφού ο αντίπαλός του, ο Ζεβλάκοφ, είχε πέσει, μετά το κατάλαβε ο Παπαδόπουλος. Σε κάθε περίπτωση, όποτε και να το κατάλαβε, κάνει αυτή την προσπάθεια εδώ. Μόνος, έκανε καμπακάριστος. Γκαλέτη στο φάουλ. Δεύτερο δοκάρι απέναντι. Κεφαλιά κοντά, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 1-0. Περνάει χαμένη στη μισή ώρα του δευτέρου ημιχρόνου από τον Τωροσίδη. Καταπληκτική ευκαιρία από τον μέσο του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε, η κεφαλιά του Άντζα. Και μετά Στολτίδη είναι, μόνος ο Τωροσίδης προκαινεί σε αιστείες ουσιαστικά. Out η μπάλα. Απίστευτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Εδώ. Τωροσίδης με τον ναι. Η παλιά μπροστά κατευθείαν. Εκεί που πάει να βγει απέναντι από τον Μάλαντζ, αλλά δεν καταφέρνει ο Λουαλούα να σουτάρει, γιατί έβαλε το σώμα να κάνει ρε. Από πολύ μακριά ο ναι. Σκάβει στον Λουαλού. Ανεβαίνει ο Γκαλέτη. Ο Ολυμπιακός έχει προϋποθέσεις για να απειλήσει εκ νέου. Χαμηλά το γύρισμα. Σωστή σκέψη του Γκαλέτη. Στολτίδης Λουαλούα κάνουν ωραία το τρίγωνο επίθεση του Ολυμπιακού. Πολύ μακριά ο Λουαλούα να σουτάρει. Ο Λεντέσμα το σκέφτεται. Έχει χώρο. Μάλαντς πέφτει, μπλοκάρει. Στο 83. Ο Ολυμπιακός έψαξε τον κόλλο από μέση απόσταση. Ο Λεντέσμα σούταρε. Άπαντες όρχες στους πάγκους. Κοντά στο πέναλτι. Κεφαλιά η μπάλα περνάει out. Στο 91. Ενώ ο Νικοπολίδης φωνάζει για φάουλ. Ο Ενδιογιές στείλει την μπάλα γρήγορα, ο Γκούμας που πήρε την κεφαλιά επιστρέφει. Μάχε σώμα με σώμα για την εξέλιξη των φάσεων, ο Μάλαρτς. Δεν ήταν καλή η εκτέλεση του Πατσατζόγλου. Πάσα εδώ στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, που θέλει γρήγορα να βγάλει αντεπίθεση για τον Ενδιογιέ. Μπάλα χτυπάει στο έδαφος, δεν μπορούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να τη διώξουν και τελικά δεν μπορεί να κερδίσει το πλεονέκτημα εκεί. Με το σώμα το σταμάτησε ο Άντζας. Τους χωρίζει ο Νικοπολίδης και τα νεύρα τώρα στο φινάλε, δεν τα είχαμε τόση ώρα. Εκτός από μία περίπτωση, ηρεμή, εκτονώνεται την κατάσταση. Με τον Ενδιογιέ να ηρεμούν όλοι. Ο Λεντέσμα, ο Νικοπολίδης μπήκε να... Υπάρχει κόκκινη στον Άντζα όμως από τον Κασταφέρη. Ξανά η φάση εδώ. Ο Ζεβλάκοφ, ο Άντζας.
ξεκίνημα του παιχνιδιού πολύ δυνατές μάχες σε πολύ μεγάλο διάστημα. Ήταν ο Αντώνης Κατσαρός στην περιγραφή των κυριότερων φάσεων του ντέρμπι. Της καθημερινότητας. Πάνω απ' όλα όμως είναι η ανθρώπινη ζωή. Λίγο πριν από την έναρξη του ντέρμπι, η Λεωφόρος σήγησε ως ένδειξη σεβασμού σε όσους χάθηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας. Ο Σεπεσέρο ήταν διαρκώς όρθιος στη διάρκεια του πρώτου 45 λεπτού, μεταφέροντας εντολές προς τον αγωνιστικό χώρο. Η πλειονότητα των εντολών του είχαν να κάνουν με τις μεγάλες αποστάσεις της μεσαίας γραμμής, τόσο από την άμυνα όσο και από την επίθεση. Από τη συμπλήρωση 20 λεπτών παιχνιδιού, οι πρώτες πραγματικά έντονες αντιδράσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού με αφορμή το δοκάρι του Λουα Λουα. Έντονες γκριμάτσες πόνου από το Σωτήρη Λεοντίου ανησύχησαν το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο νεαρός διεθνής, ακραίος αμυντικός, δεν θέλησε να φύγει για τα αποδυτήρια και παρέμεινε στον πάγκο της ομάδας του. Συνολικά ο πάγκος του Παναθηναϊκού συμμετείχε με ιδιαίτερη ένταση στην αναμέτρηση. Άλλωστε, οι περισσότεροι ήταν η πρώτη φορά που εισέπραταν αυτήν την ατμόσφαιρα, την ατμόσφαιρα ενός ντέρμπι, είχαν τη φλόγα του πρωτάρι.
Μάλιστα. Αυτές ήταν λοιπόν οι πιο σημαντικές στιγμές του ντέρμπι.